σε, ας πούμε, παιδοφιλία, ότι ήταν κάτι, ήταν έφηβος τότε, κάτι, πώς να σας πω, πιο πολύ πήγε το μυαλό μου ότι κάτι ρομαντικό, κάτι ερωτικό, γιατί αυτό μου περιέγραφε κιόλας, ότι ήταν ένας πολύ μεγάλος έρωτας από τη μια μεριά και αυτό τον καταπίεζε πάρα πολύ και τον παραβίασε τελικώς. Θέλω να πω ότι δεν είμαστε συνειδητοποιημένοι τότε και εγώ 23 χρονών δεν θα πήγαινα να το πω σε κανέναν. Αν με Γιατί δεν μπορούσα να επιτρέπεις, συνειδητοποιήσω το μέγεθος της κατάστασης. αυτή η ιστορία που λες τώρα που είναι συγκλονιστική, αυτό το παιδί είναι από τα παιδιά που έχουν καταθέσει ή... Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Όχι, δεν Και έχουν καταθέσει. κουβαλούσε, κυρία Όχι, όχι. Κωνσταντινίδη, και αυτό το φόβο, αυτό μας περιγράφεται. Ναι. Το συγκεκριμένο... Ναι, ήταν πρόσφατο. Ο συγκεκριμένος συνάδελφός σας, κυρία Κωνσταντινίδη, συνέχισε μετά να ακολουθεί το χώρο του θεάματος, δηλαδή ολοκλήρωσε τις σπουδές του και ασχολήθηκε με το χώρο ή επαγγελματικά. Ναι, επέλεξε ναι, ναι, ναι. να αποχωρήσει στη συνέχεια μετά από αυτή την δύσκολη εμπειρία. Όχι, όχι, όχι. Ήταν πιο πολύ στο συναισθηματικό του. Δηλαδή, πώς να σας πω, το είχε καταγράψει. Τουλάχιστον αυτό μου είχε εμένα περάσει. Εμπιστευτεί, Ότι ναι. ήταν αυτό το... Ναι, ήταν ο χειρισμός του, Δημήτρη, ας πούμε. Ήταν Μα πιο ήταν πολύ θα σου ανήλικος, όταν συνερωτευτεί. σου περιέγραψε αυτή, Ακριβώς, ναι. ήταν ανήλικος ή άνω των 18. Ανήλικος. Ανήλικος. Μάλιστα. Ο οποίος είναι ναι, ακόμα στα φώτα, δηλαδή τον βλέπουμε. Δεν μας αφορά ποιος είναι, βέβαια. Ναι, να σας πω, όχι, δεν μην μας αφορά το... καθόλου όχι, αυτό. Ναι, δεν μας αφορά αν είναι αυτό. Στα Όχι, φώτα, όχι, δεν λέω. έχει σημασία. Σημασία δεν έχει, είπε για άλλη μία μαρτυρία, είπε μια άλλη σημασία. Δεν Ο έχει άνθρωπος να αυτός δεν κάνει. έχει πάει να καταθέσει. Ακριβώς. Μπορεί να το έχει ξεπεράσει, μπορεί για τους Ή δικούς του λόγους να μην θέλει, ή μπορεί να πάει. Να σας πω, να σας Ναι. πω. Να σας πω, να σας πω, ένας πολύ σπουδαίος δρόμος για όλους μας που έχουμε αισθανθεί θύματα, τέλος πάντων, που έχουμε αισθανθεί ότι κάποια στιγμή ο άλλος ή πολλές φορές μας έχει παραβιάσει με όποιο τρόπο. Η κακοποίηση δεν είναι μόνο σεξουαλική. Σωστά. Είναι και πολύ χειρότερη λεκτική και συναισθηματική και ψυχολογική. Σωστά. Και αυτοί είναι οι άνθρωποι Αριέλ, που έχουν εξουσία. έχεις πολύ δίκιο. Πρώτοι εξουσιαστές είναι οι γονείς μας. Βέβαια. Εγώ γι' αυτό βγαίνω και θέλω να φωνάξω. Ότι το σπίτι μας, Βέβαια. Η σύσταση της Πολύ οικογένειας, σωστά. πώς φέρεται ο μπαμπάς με τη μαμά, εκεί υπάρχει σεβασμός. Σωστά. Γιατί το παιδί αργότερα αυτό θα αναπαράξει. Έτσι. Αν λοιπόν δεν Σωστά. υπάρχουν όρια, τώρα είπατε μπράβο στον Σπύρο τον Μπιμπίλα, πόσο καταπληκτικός ήταν με τους δημοσιογράφους. Έτσι, έτσι, έτσι. Έθεσε όριο. Και όσο ο δημοσιογράφος επέμενε, όχι, πες μου κι άλλα, πες μου κι άλλα, που αυτό είναι ο χειρισμός, Εντάξει, τη ο δουλειά του Σπύρος έκανε ο είπε, θα σας δημοσιογράφος, πω δεν μια είναι. Απέχει από το χειρισμό Ναι. το Αυτό κομμάτι το της όριο δημοσιογραφικής είναι αυτό που κάλυψης θα που έπρεπε να μας επικαλείτε. μαθαίνουν από το σχολείο, από τις πρώτες τάξεις. Λοιπόν, θα κρατήσω για τη συμπεριφορά των γονιών. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα και για την αλλαγή νοοτροπίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.